7 άτομα τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δεύτερος άφησε την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο πριν προλάβουν οι διασώστες να τον μεταφέρουν σε κάποιο νοσοκομείο. Άρα μιλάμε για δύο νεκρούς νεαρής ηλικίας. Ακριβώς. Επίσης, από ό,τι έμαθα, ένα αστυνομικός που συνομίλησε με έναν πολίτη είδε δύο νεαρά άτομα να τρέχουν προς κάποιο στενό και γνωρίζει ότι τα γνωρίζει αυτά τα παιδιά και ανήκουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Βέβαια, τα παιδιά αυτά έτρεχαν για να σωθούν και όχι για να κρυφτούν. Είναι σίγουρο να μας πει σε ποιο πολιτικό κόμμα ανήκει όχι, ή θέλει να το διασταυρώσει? Δεν έχει πει κανένας ακόμα. Ωραία, λοιπόν, να μην το πούμε κανένας. Τότε γιατί επαναλαμβάνω. Δεν θέλει κανένας να μιλήσει προς το παρόν. Είναι πολύ κρίσιμα τα λεπτά αυτά. Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχει συμβεί. Μιλάμε ότι έχει αποκλειστεί ολόκληρη περιοχή. Ολόκληρη περιοχή. Γίνονται εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο δράστες που ενδεχομένως εξαφανίστηκαν με τη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού πάρα πολύ γρήγορα πριν προλάβει κανείς να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι ένας δρόμος όπου ήταν γεμάτο με κόσμο. Τα μαγαζιά, τώρα Παρασκευή βράδυ, λεωφόρος Ηρακλείου. Γεμάτο και καφετέριες. Πάρα πολύ νεαρός κόσμος. Εκείνα τα άτομα που βρίσκονταν έξω από τα κλειστά γραφεία της Χρυσής Αυγής ίσως να περνούσαν, ίσως να κοντοστάθηκαν, ίσως να συζητούσαν, δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να πει κανείς προς το παρόν τίποτα. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο νεκρούς, δύο νεαρά άτομα νεκρά και μια εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας αυτή τη στιγμή προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο δράστες. Ξαναλέω, είναι μια στιγμή που όλοι πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι, να δούμε τα γεγονότα, να μάθουμε τα γεγονότα γιατί δεν τα ξέρουμε ακόμα, για να τα αξιολογήσουμε γιατί είναι τόσο ταραγμένη η περίοδος με όλα όσα έχουν συμβεί που πραγματικά μυρίζει μπαρούτι και κανένας δεν πρέπει να ρίξει το σπίρτο σε αυτό το μπαρούτι. Τώρα, σε λίγα λεπτά να ξέρετε ότι θα φτάσει εκεί η ακροδικαστής, ήδη βρίσκονται άδειες ασφάλειας και παίρνουν κάποιες καταθέσεις. Υπάρχει ένας νεκρός που είναι εκεί και ο άλλος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όχι, όχι, δεν έχει προλάβει να μεταφερθεί. Είναι και οι δύο νεκροί εκεί ακόμα στο σημείο. Σας λέω και πάλι ότι ο ένας πέθανε επί τόπου και ο δεύτερος άφησε την τελευταία πνοή 2-3 λεπτά μετά. Δηλαδή, από ένα σύρμα το δώσανε οι άνδρες ομάδας βίας ότι κατέληξε. Ξέρουμε, δηλαδή, αν, ξέρουμε τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Νομίζω ότι ήταν πιστόλια. Πιστόλια. Και είχαν πιστόλια στην κατοχή τους. Κάποιοι λένε ότι ακούστηκαν κατά ρυπάς. Νομίζω ότι μπορούσαν να πυροβολήσουν πολύ εύκολα τα άτομα αυτά με τα πιστόλια που είχαν όσο σφαίρες και αν είχαν στις κινητήρες τους. Το θέμα τώρα δεν είναι τι όπλο χρησιμοποίησαν. Το θέμα είναι ότι ποιο είναι το κίνητρο, τι υπάρχει από πίσω. Αυτό προσπαθούν τώρα να βρουν οι αστυνομικοί. Νομίζω ότι το πρώτο σημείο που θα μας δώσει στίγμα είναι το αν οι δύο νεκροί και ο τραυματίας. Τι πράγμα? Και τι όπλο είναι, βέβαια. Ναι, αν οι δύο νεκροί και ο τραυματίας είναι άτομα που διασυνδέονται με κάποιο πολιτικό χώρο όποιο, είτε της Χρυσής Αυγής είτε άλλο. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση, οπότε μιλάμε για άλλου είδους δολοφονία και όχι δολοφονία. Μαρτυρία πολίτη να έχει... είναι αυτό. Νίκο, είναι μαρτυρία πολίτη σε αστυνομικό ότι είδε δύο παιδιά να τρέχουν για να σωθούν. Ενδεχομένως έπεσαν πολύ περισσότεροι πυροβολισμοί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξανά το τονίζω, δεν έχουμε καμία λεπτομέρεια ακόμα ούτε για την ταυτότητα των θυμάτων. Θέλω να είμαι προσεκτικό σε ό,τι λέω, γιατί καταλαβαίνετε, Νίκο, ότι δεν θα μπορούσα να μάθω κάτι παραπάνω από αυτά που. Ούτε και να πούμε κάτι το οποίο δεν έχουμε διασταυρώσει. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Γιατί ακριβώς. Αυτή την ώρα δημιουργείται μια εντύπωση, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Ένα είναι το δεδομένο, δύο νεκροί και τουλάχιστον ένας τραυματίας από πολλές σφαίρες έξω από γραφεία της Χρυσής Αυγής που ήταν όμως κλειστά. Δεν ξέρουμε αν οι νεκροί και οι τραυματίες ή ο τραυματίας έχουν σχέση με πολιτικούς χώρους ή δεν έχουν και είναι τελείως άλλα τα κίνητρα. Θα το ξέρουμε όμως πολύ γρήγορα από τώρα. Ότι πολύ σύντομα θα το μάθω, Νίκο, γιατί σα λέω και πάλι ότι οι αστυνομικοί έχουν ήδη μιλήσει με μάρτυρες και θα έχουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δηλαδή, ήδη χτυπούν το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν ακούγεται από μέσα, για να με ενημερώσουμε. Δηλαδή, ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κάτι καλύτερο όσον αφορά την πληροφόρηση, για να μην λέμε κι εμείς πράγματα τα οποία ίσως και να μην ισχύουν. Περιμένουμε να απελευθερώσουμε τον Δημήτρη για να κάνει κάποια τηλέφωνα και σύντομα να τον έχουμε ξανά. Να δούμε τον Γιώργο κρατημένο, να τον ακούσουμε μάλλον, και θα ήθελα να δούμε και την Έλλη, την Έλλη Τριανταφύλου, στην οποία ζητήσαμε να κάνει κάποια τηλεφωνήματα στην κυβέρνηση και τα κάνει ήδη. Αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε, δεν θέλει εξήγηση.
Κοίταξε, μίλησα μόλις τώρα, πριν από δευτερόλεπτα πάλι, με το Μέγαρο Μαξίμου, με συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί, έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Δεν, μου είπαν ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία να προσθέσουν στα όσα έχουμε πει εμείς μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως είμαστε σε συνεχή επαφή και αυτοί περιμένουν, διότι όπως καταλαβαίνεις είναι τουλάχιστον το γεγονός αυτό είναι... Πρώτον, έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι αυτή τη στιγμή μέχρι να αποκτήσει και η αστυνομία ασφαλή εικόνα και βεβαίως να μεταφερθούν και όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς από τους συνεργάτες του και από τον αρμόδιο Υπουργό, βέβαια. Με ενημερώνει, συνάδελφοι, από το κοντρόλ ότι είναι ζήτημα πολύ λίγων λεπτών να έχουμε μια εικόνα από την περιοχή. Για να δούμε το τι επικρατεί. Είναι στο τηλέφωνο, μείνε κοντά μας και ο Γιώργος Κρατημένος, ο οποίος κινείται προς την περιοχή. Γιώργο, για πες μας. Νίκο, σε πολύ λίγα λεπτά προσεγγίζουμε το σημείο. Mm-hmm. Είναι, όπως μαθαίνουμε, στη λεωφόρο Ηρακλείου 426.